Εγκλωβισμένοι στην Γάβδο παραμένουν 74 μετανάστες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, ενώ στην περίπτωση που συνεχιστεί κακοκαιρία εκτιμάται ότι θα υπάρξει πρόβλημα έλλειψης προμηθειών. Ανάμεσα στους μετανάστες βρίσκονται 20 ανήλικοι και ένα κορίτσι 8 ετών, ενώ όλοι είναι καλά στην υγεία τους, όπως δηλώνει η Δήμαρχος Γάβδου Λίλιαν Στεφανάκη. Τους έχουμε μία ξυλόσομπα και φαγητό. Και είναι εκεί οι άνθρωποι και περιμένουν πότε θα μπορέσει να έρθει το λιμενικό, να έρθει κάποιο μέσο να τους μεταφέρει απέναντι. Και φροντίζουμε εκεί με τα μέσα που έχουμε, τα πολύ περιορισμένα μέσα που έχουμε στο Δήμο Γάβδου και στο νησί γενικά, να τους φροντίσουμε όσο μπορούμε. Οι μετανάστες που δηλώνουν αιγυπτιακής υπηκότητας εντοπίστηκαν χθες το μεσημέρι στην παραλία της Τρυπητής και μεταφέρθηκαν σε κτίσμα στην παραλία Κόρφος. Από ό,τι είπαν αυτοί, βγήκαν στην Τρυπητή και κατά πάσα πιθανότητα έτσι συνέβη, βγήκαν στην Τρυπητή. Από εκεί κάποιοι 4-5 άτομα περπάτησαν και έφτασαν στα Βατσιανά και κάποια άλλα άτομα περπάτησαν και έφτασαν στον Κόρφο, δήλωσαν οι Αιγύπτιοι. Υπάρχουν και άτομα μέσα που μιλάνε αγγλικά, κάποιος ξέρει και λίγα ελληνικά. Η Λίλια Στεφανάκη αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες φιλοξενίας των μεταναστών, οι οποίοι θα παραλυφθούν από το λιμενικό μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Οι άνθρωποι αυτοί είναι όσους είναι ο πληθυσμός. Καταλαβαίνετε ότι πόσο είναι για τον προϋπολογισμό, ότι είναι μεγάλο ποσό. Δεν υπάρχουν προμήθειες στο νησί. Με πολύ κόπο, ας πούμε, λέμε τώρα να τη βγάλουμε τη μία μέρα, άντε και άλλη μία μέρα να έχουμε για να φάνε οι άνθρωποι. Δεν είναι εύκολο, δεν υπάρχουν τα σούπερ μάρκετ, δεν υπάρχουν να προμηθευτούμε τα αναγκαία υλικά αγαθά που χρειάζονται για να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε, να τους ετοιμάσουμε κάτι να φάνε. Ήδη καθαριότητας δεν υπάρχουν, ένα ρούχο να βάλουν, δεν μπορούμε να προμηθευτούμε. Παράλληλα, η Δήμαρχος εξέφρασε τον προβληματισμό της με φόντο τις αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές προς τη Γάβδο, ενώ άμεσα θα αποστείλει έγγραφο προς το Υπουργείο Μετανάστευσης, διεκδικώντας κονδύλια, καθώς η Δημοτική Αρχή αδυνατεί να σηκώσει το οικονομικό βάρος για τις ανάγκες σύντησης των μεταναστών. Εμείς αυτό που σκεφτόμαστε τώρα σε πρώτη φάση είναι να ζητήσουμε να κάνουμε ένα έγγραφο στο Υπουργείο που να ζητάμε οικονομικούς πόρους, γιατί μας ο προϋπολογισμός μας δεν είναι πολύ μεγάλο και είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το δούνε κεντρικά και όλη η Ευρώπη μαζί να βρεθεί να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί. Όταν ανοίξει ο καιρός και είναι πιο βολικός, εγώ περιμένω μεγαλύτερο αριθμό.